Είχαμε λοιπόν στην οδό Νεωρίων στον Πειραιά, στο Πασαλιμάνι, μια κατάρρευση ενός τμήματος, ενός παλιού κτηρίου. Εκεί γίνονταν εργασίες. Ήτανε... τα πλάνα είναι από εκεί. Έτσι ακριβώς. Βλέπουμε το κομμάτι αυτό που υποχώρησε ήταν της στέγης και ο επάνω όροφος ουσιαστικά. Εκτελούνταν κάποιες εργασίες, υπήρχε μια άδεια μικρής κλίμακας προκειμένου να γίνουν εργασίες. Ένα συνεργείο με 9 άτομα. Έχουμε ένα νεκρό Ζήνα, λένε οι πληροφορίες, ένα νέο παιδί. Έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται ότι έκανε εκεί τις εργασίες και εγκλωβίστηκε σε ένα φορτηγό το οποίο φόρτωνε μπάζα και διάφορα υλικά. Να πούμε ότι έχουν προσαχθεί συνολικά ο εργολάβος αλλά και 5 εργάτες. Διερευνάει η αστυνομία φυσικά την υπόθεση, τι ακριβώς δεν πήγε καλά. Πάντως τα πλάνα είναι από εκεί. Ναι, ναι. Έτσι. Καταλαβαίνουμε τι έγινε εκεί. Να δούμε αν είναι νεκρός, να πούμε όμως ότι είναι ένας ειδικός φρουρός ο οποίος δούλευε, έκανε δεύτερη δουλειά για να ανεβάσει λίγο το μισθό του. Λοιπόν, αστυνομικός. Αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε να πούμε νεκρός, περισσότερα, να δούμε τι λένε οι κάτοικοι και ο Δήμαρχος, ο κύριος Μόραλης. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αναδείξουμε. Νομίζω βλέπετε πίσω μου το κτίριο το οποίο κατέρευσε, ένα ιδιωτικό ακίνητο, εκτελούσαν εργασίες. Έχοντας βάλει μια ηλεκτρονική άδεια για μικρές εργασίες, όπως το ξέρω. Δυστυχώς κάτι πήγε στραβά, κάτι δεν έγινε σίγουρα σωστά. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Το χειρότερο είχαμε μια απώλεια ανθρώπινης ζωής, ένας νέος άνθρωπος, ένας αστυνομικός, 31 ετών, έχασε τη ζωή του. 3 τραυματίες είναι στο νοσοκομείο και οι 5 άλλοι εργάτες είναι καλά στην υγεία τους. Ο εργολάβος κρατείται από την αστυνομία, αναζητείται ο ιδιοκτήτης. Αυτή είναι η κατάσταση. Παραλαμβάνω, θα γίνει ανάκριση. Δεν είναι νομίζω χρήσιμο και σωστό να βγάζουμε συμπεράσματα πριν γίνει η ανάκριση. Επαναλαμβάνω ότι είναι βέβαιο ότι κάτι δεν πήγε σωστά, κάτι δεν είναι καλά, αλλά το ποιο στέκει και ποιο έχει την ευθύνη μας το δείξει η ανάκριση. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για ιδιωτικό ακίνητο και εργασίες από ιδιώτη εργολάβου. Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν τελειωμένο, ήταν εργασίες ακριβώς για να ανακαινιστεί το κτίριο. Είναι ξένος υπήκοος ο ιδιοκτήτης, από τη Βιέννη, από την Πολεοδομία. Αναζητείται ώστε να πάρει και τα μέτρα προστασίας τα οποία ο νόμος προβλέπει για να μην έχουμε περαιτέρω κατάρρευση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όπως το βλέπετε το κτίριο είναι πολύ πιθανό να έχουμε μια περαιτέρω κατάρρευση. Είναι υποχρεωμένος να πάρει τα μέτρα ασφαλείας. Διαφορετικά φυσικά θα τα πάρει ο Δήμος. Έπεσε ένα σπίτι και μέσα ήταν ένας νεκρός, τίποτε άλλο. Πήγα να περάσω, δεν με αφήσαν από το Πασαλιμάνι και ήρθα από εδώ. Δεν ήμουν εκείνη την ώρα, αλλά είναι το αμάξι μας που έπαθε τη ζημιά. Πέρασα το πρωί και του λέω του μηχανικού, μήπως ενοχλεί το αυτοκίνητο. Λέει όχι, γιατί κάνουμε εσωτερικές δουλειές. Δεν είδατε κάτι? Και μετά μας πήραν τηλέφωνο, όχι, ότι έπεσε ο τείχος και το έχει πλακώσει. Το νεκρό τον είδε η γυναίκα μου, αλλά δυστυχώς έφυγε και δεν είναι εδώ να σας πει. Εγώ συγκεκριμένα χθες το πρωί ήμουνα με τον μηχανικό και καθόμουν απέναντι και συζητάγαμε και ένιωσα πολύ καλά ότι δεν θα γίνει πολυκατοικία και δεν θα μας κλείσει τη θέα προς το Πασαλιμάνι. Και ήρθα και πάνω το μπα και στη γυναίκα μου. Τα με φωνάζει η γυναίκα μου κατά τις 10 η ώρα, τράξε μου, λέει, να δεις τι γίνεται. Και είδα αυτό το χάλι, και ο Θεός να βάλει το χέρι του, μην τυχόν έχουμε και κανένα πρόβλημα εμείς εδώ, μελλοντικό. Μάθαμε ότι πουλήθηκε πολύ ακριβά, πάρα πολύ ακριβά, και είχαμε την εντύπωση θα γίνει πολυκατοικία. Τι να δούμε, να, αυτά που βλέπετε. Είμαστε γείτονες και καταπλακώθηκε το αυτοκίνητο. Αυτό ήταν. Είναι του πατέρα μου. Το πρώτο είναι, το πρώτο. Ακούσαμε ότι είχε 5 τραυματίες και έναν νεκρό. Εγώ ενημερώθηκα από τους γονείς μου ότι καταπλακώθηκε το αυτοκίνητο. Διάβασα στο ίντερνετ ότι έχει γίνει αυτό το συμβάν. Και ήρθα να δω τι συμβαίνει, γιατί και οι γονείς μου έχουν ταραχτεί πάρα πολύ. Και ήρθε και η ασφάλεια. Τους ειδοποιήσαμε, κατέγραψαν το γεγονός, έβγαλαν και φωτογραφίες, να δούμε τι θα γίνει. Εμείς το ζήσαμε πολύ έντονα, ακούσαμε το θόρυβο, νομίζαμε ότι έπεφταν τα μπάζα από αυτό το σωλήνα που έχουν, νομίζαμε κάποια στιγμή ότι έπεφτε το σπίτι. Είχε τρομερή ομίχλη από τη σκόνη και είδαμε τον κόσμο να φωνάζει βοήθεια, να συζητάει την αστυνομία. Είδαμε τους εργάτες να βγαίνουν. Ο ένας πρέπει να είναι, τον είδαμε που τον βάλανε, ήταν πολύ σοβαρά τραυματισμένος. Δεν ξέρω σε ποια κατάσταση είναι. Από χτες κάνανε τις εργασίες. Αυτό το σπίτι δηλαδή δεν ήταν ούτε εγκαταλελειμμένο, ούτε για κατεδάφιση. Ήταν για ανακαίνιση. Από ό,τι άκουσα και από ό,τι διάβασα ήταν και ειδικός φρουρός ο συγκεκριμένος, αυτός που πέθανε, τον είδαμε. Πήδηξε στο φορτηγό για να σωθεί και καταπλακώθηκε από τα μπάζα. Δεν υπολόγισε ότι θα καταπλακωθεί επίσης. Βλέπαμε μόνο τα παιδιά που δουλεύανε, που βγαίναν έξω σε μια κατάσταση σοκ όλοι τους, χτυπημένοι, Άλλο ήταν στο κεφάλι, άλλο το χέρι, είχε φτάσει ο αγκώνας. Πολύ είχε σπάσει. Ο άλλος που τον βγάλανε έξω, που κατάφεραν οι ίδιοι εργάτες και τον βγάλανε. Το πολύ καλό της υπόθεσης ήταν ότι ήρθαν όλοι τρομερά γρήγορα. Δηλαδή και τα ασθενοφόρα και οι πυροσβεστικοί και το σκυλί που φέρανε ήταν απίστευτη και πάρα πολύ άμεση η αντίδραση.